Πρωινή Περίπολος. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί στο Ιόνιον FM. Θα ήταν 12 του Μάρτη, πρωί Παρασκευής. Καλημέρα και καλές απόκριες σε όλους. Δεν είναι ειρωνικό, αν και μέχρι τελευταία στιγμής λεγόταν ότι θα απαγορέσουν ακόμη και το πέταγμα του χαρταετού την καθαρή Δευτέρα, στα πλαίσια των περιοριστικών μέτρων κατά του κορονοϊού. Δεν χρειάζεται να πούμε βέβαια ότι θα ισχύουν και όλες οι υπόλοιπες απαγορεύσεις μετακίνησης που ήδη ισχύουν μέχρι τώρα, η μετακίνηση δηλαδή από Δήμο σε Δήμο κτλ. Μάλιστα, οι πολίτες θα απαγορεύεται ανήμερα την καθαρά Δευτέρα να μετακινηθούν με αυτοκίνητο είτε στο βουνό είτε στη θάλασσα και γενικότερα εκτός του Δήμου τους. Για το Πάσχα είναι νωρίς ακόμη. Εννοείται βεβαίως ότι ο Πρωθυπουργός εξαιρείται από αυτά τα μέτρα, τα οποία αναγγέλει μόνο για τους άλλους. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας σήμερα. Αυτό θα το λύσουμε στις πλατείες, έχω την αίσθηση. Αλλού είναι το θέμα. Τους παρακολουθώ καιρό τώρα, από εδώ το πήγαν, από εκεί το έφεραν, το πηγαινοφέρνουν. Τελικά δεν θα γίνουν και φέτος οι μαθητικές παρελάσεις, 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο, οι μαθητικές παρελάσεις και φέτος την 25η Μαρτίου ακυρώνονται σε όλη τη χώρα για να μην κολλήσουν οι μαθητές κορονοϊό και πεθάνουν. Για να μην σας πω ότι κάθε χρόνο όταν πλησιάζουμε την 25η Μαρτίου έχουμε την ίδια τακτική. Επιχειρούν επίσης και μια βεβήλωση και παραχάραξη της ιστορίας εκτός των χρόνων τώρα του κορονοϊού. Έτσι, κατά την συνέντευξη τύπου του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών και ΦΥΜ για την παρουσίαση της έρευνας σχετικά με το πώς βλέπουν οι Έλληνες την Επανάσταση του 21, συνέβησαν διάφορα πράγματα, σημεία και τέρατα. Παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες, σύμφωνα με τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας, σε ποσοστό άνω του 90% χαρακτηρίζουν την Επανάσταση εθνική, η σαφής προσπάθεια εκ μέρους της συγκεκριμένης δεξαμενής σκέψης να αναδειχθούν τα φιλελεύθερα χαρακτηριστικά της δεν θα είχε υπερβεί τα εσκαμμένα εάν δεν υπήρχε η επικέντρωση σε αυτή ακριβώς την προσπάθεια αποδόμησης που αναρωτιέται κανείς γιατί με τόσο πάθος επιδιώκεται από τους συγκεκριμένους κύκλους. Προσπάθεια που πρέπει πάντως να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τα ευρήματα αποτυγχάνει, ευτυχώς. 200 χρόνια από την εθνεγερσία του 1821 και ενώ λόγω κορονοϊού είναι σχεδόν αδύνατον να εορταστεί με την κατάλληλη για την επέτειο λαμπρότητα, η συγκεκριμένη μελέτη υπό το μανδύα της ανάλυσης της κοινής γνώμης επιχείρησε με μάλλον άκομψο τρόπο και θέτοντας διλημματικού χαρακτήρα ερωτήματα, τα οποία βεβαίως απαιτούν σύνθετες απαντήσεις στους ερωτώμενους, να αποδομήσει το μύθο του κρυφού σχολείου και το μύθο του ότι η Επανάσταση ξεκίνησε στην Αγία Λαύρα. Γεγονός το οποίο εμέσως επισημάνθηκε και από τον συμμετέχοντα καθηγητή Στάθη Καλύβα, ο οποίος και διαρωτήθηκε εάν το να προσπαθείς επιθετικά να πετύχεις κάτι τέτοιο μπορεί να έχει αποτελέσματα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ότι υπήρχαν επιτυχημένα εκπαιδευτικά ιδρύματα με την ιστορικό κυρία Ευθυμίου να τονίζει ότι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για αυτή την επιτυχία και να μην υιοθετούμε το μίζερο, όπως τόνισε, το αφήγημα του κρυφού σχολείου. Μάλιστα, σε σχετική ερώτηση της εφημερίδας Δημοκρατία, απάντησε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να τεκμηριώνει την ύπαρξη των κρυφών σχολιών. Πάντως, οι συμμετέχοντες εμφανώς εξεπλάγησαν από το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το ποσοστό των Ελλήνων που πιστεύουν στην ύπαρξη των κρυφών σχολιών αυξήθηκε αντί να μειωθεί. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο εάν η Επανάσταση ξεκίνησε στην Αγία Λαύρα, λες και είναι περίεργο για έναν ιστορικό να αποδεχθεί ένα συμβολικό σημείο που επιδεικνύει την ενότητα του έθνους ως εκκίνηση. Εντύπωση έκανε και το γεγονός ότι εκτός των παραπάνω σημείων το τρίτο ζήτημα που εξετάστηκε ήταν το εάν οι Έλληνες παραδέχονται τη σφαγή στην Τριπολιτσά από τους επαναστάτες κατά των Τούρκων και των Εβραίων. Ερώτημα που και μόνο η διατύπωσή του προβάλλει αποτροπιασμό. Τώρα, δεν θέλω να αναφερθώ εγώ στα γεγονότα της Νέας Μήνης,
και της Νίκαιας και της Θεσσαλονίκης και ορισμένων άλλων πόλεων από ό,τι διαβάζω. Έχουν γίνει σε πολλές πόλεις και στη Θεσσαλονίκη χτες έγινε πάλι ένας χαμός. Πολλοί κόσμος. Ναι, πολλοί κόσμος. Ναι, πολλοί κόσμος. Πολλοί κόσμος, πραγματικά. Είδα φωτογραφίες. Αλλά δεν θέλω να αναφερθώ γιατί καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται. Εγώ. Δεν ξέρουμε αυτό. Δηλαδή, εδώ ακολουθώ τα παραδείγματα του, μια και έχουμε την επέτειο των 200 χρόνων, τα παραδείγματα του Κολοκοτρώνη, Καραϊσκάκη, Ανδρούτσου κλπ. Καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Τώρα, είχαμε αυτή τη βδομάδα έτσι μια, να κάνουμε μια πολύ μικρή ανασκόπηση. Να την κάνουμε. Ναι, έτσι, να την κάνουμε. Ναι. Είχαμε το εξής, όπως ξέρουμε, όλοι η Αίγυπτος, εκεί που είχε οριοθετήσει ΑΟΣ με την Ελλάδα, στα όρια ακριβώς, κάτι βυθοτεμάχια, οικόπεδα που τα λέμε εμείς, προκήρυξε διαγωνισμό για την εκμίσθωση, την αξιοποίησή τους και τέτοια. Και ίσως θυμούνται και οι ακροατές μας, το λέγαμε εδώ πέρα. Ναι, τα λέγαμε, τα λέγαμε. Λοιπόν, τρομαγμένος ο Υπουργός Εξωτερικών, καλά, αυτή ήταν μια μεγάλη διπλωματική επιτυχία. Ο Δένδιας. Ελληνικής διπλωματίας. Ναι, ναι. Έτρεξε ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών στην Αίγυπτο και ρώτησε. Ρε παιδιά, θα οριοθετήσετε ΑΟΣ με την Τουρκία? Όχι, απάντησαν οι Αιγύπτιοι. Όπως καταλαβαίνουμε είναι μια περηφανής νίκη. Και δίκαια τα κανάλια πανηγυρίζανε. Προηγουμένως είχε γίνει το εξής. Η Τουρκία είχε πάει και είχε κάνει στο Ισραήλ πονηρή πρόταση να οριοθετήσουν ΑΟΣ μαζί και τα λοιπά. Η ελληνική κυβέρνηση ή δεν πήρε χαμπάρι ή το θεώρησε έλα μωρέ τώρα μη στενοχωρούμε την Τουρκία, άστη εκεί να κάνει τι θέλει. Ναι. Βγήκε όμως ένας κακός άνθρωπος, δημοσιογράφος της Jerusalem Post και Ισραηλινός ο άνθρωπος. Και έγραψε ένα άρθρο που έλεγε το Ισραήλ έχει ήδη και στενές σχέσεις με Κύπρο, Αίγυπτο, Ελλάδα. Και έχει οριοθετήσει τις ΑΟΣ μαζί τους, είπε. Το Ισραήλ, λέει, η Ελλάδα και η Κύπρο σχεδιάζουν αγωγό τον EastMed μετά την υπογραφή της συμφωνίας που υπέγραψαν πέρυσι. Το διαβάσαμε αυτό, ναι, ναι. Φόρουμ φυσικού αερίου. Ναι, το διαβάσαμε. Είναι άλλη μια νίκη της ελληνικής ναι, διπλωματίας. Ναι. Γι' αυτό έτσι πέρασε. Ναι, διότι η ελληνική διπλωματία ανάγκασε τους Ισραηλινούς, οι οποίοι ως γνωστόν εξαναγκάζονται εύκολα, να απορρίψει αυτή την της Τουρκίας. Όλο επιτυχίες είχαμε αυτή την εβδομάδα. Μιλάμε ότι έχουμε φοβερή εξωτερική πολιτική. Ποιος ο Ανδρέας Παπανδρέου και ανεξάρτητη πολιτική? Τι Ταλεϊράνδος, ακόμα και ο Ταλεϊράνδος εδώ χρειά σε αυτά. Μην κάνουμε ό,τι θέλουμε, έτσι του είπανε. Ναι. Αυτός το συζήτησε με το Ισραήλ, ξέχασε να πάει στην Κύπρο όμως. Επειδή κοίτα μακράν είναι εσύ και εσύ προκόπτει ναι, τώρα. Για το Ισραήλ στην Κύπρο. Είσαι πολύ αυστηρός, είσαι πολύ αυστηρός με τον Κούλη. Αφού κοίτα μακράν η Κύπρος. Πώς να πάει. Να δεις τώρα, πήγε το Ισραήλ στην Κύπρο. Α, πήγε. Ο αγωγός, θα περάσει είναι πιο από κοντά εδώ. Εκεί το Ισραήλ γι' αυτό. Ναι. Θα περάσει από εδώ, του λέει ο αγωγός. Από την Αίγυπτο είναι φτηνότερα. Αυτό ήταν το επιχείρημα των Αιγυπτιών και τσίμπησε ο Κούλης, σου λέει θα γλιτώσουμε λεφτά τώρα. Τι, να πετάμε λεφτά είμαστε εμείς. Θα τα δώσουμε στην Άγγελα. Ναι. Ναι. Και πήγαν λοιπόν οι Ισραηλινοί, προφανώς βαλτί από το Δένδια, γιατί ξέρουμε υπάρχει διάσταση Υπουργείου Εξωτερικών και Πρωθυπουργού. Ναι. Προφανώς ο Δένδιας έβαλε πάλι το δάχτυλό του. Και πήγαν και είπαν στους Κυπρίους, μην ανσχείτε, το σχέδιο όπως το ξέρουμε, από εδώ θα περάσει και ας τους άλλους να πάνε να κουρεύονται. Άλλη μια επιτυχία. Πολλές επιτυχίες αυτή η εβδομάδα τελικά που πέρασε και δεν μας είχε ξεφύγει, ευτυχώς δηλαδή, που έχουμε και την ανάπαυλα τώρα να τα καλοσκεφτούμε του τετραημέρου, πόσο είναι, έχω χάσει και τις ημέρες. Τρίμερο. Είναι Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, τρίμερο, ναι. Τρίμερο. Και λίγο Παρασκευή. Τώρα υπάρχει ένα σημείο εδώ, θέλει μεγάλη προσοχή και πρέπει το κράτος να φροντίσει, να το διορθώσει. Αυτά τα είναι μακριά εκεί προς Καστελόριζα και τα λοιπά, τα ξέρουμε έτσι. Λοιπόν, βγήκε ένας άνθρωπος αρθρογράφος, ο οποίος προφανώς ήταν καλός στη γεωγραφία στο σχολείο και μας έλεγε ότι τα Βόγκλαντ της Αγγλίας λέει είναι 12.749 χιλιόμετρα μακριά από την Αγγλία. Ναι. Αλλά είναι αγγλικά.
και κάτι νησιά λέει Αρούμπα, Μπονέρ, Κουρασάο, της Ολλανδίας. 8.000 χιλιόμετρα μακριά, σε ευθείες γραμμές αυτά, έτσι. Ναι. Μακριά από την Ολλανδία, στον κόλπο της Βενεζουέλας, και όλα αυτά έχουν ΑΟΣ. Ευτυχώς που δεν είναι προς την Τουρκία, δηλαδή. Ναι, ευτυχώς. Το σκέφτεσαι. Ναι. Θα είχαν προβλήματα. Ναι. Και οι Ολλανδοί. Μεγάλα. Πολύ μεγάλα. Η Ολλανδία έχει στον κόλπο της Βενεζουέλας ΑΟΣ. Η Αγγλία έχει στον Νότιο Πόλο, γιατί κοντά είναι τα Φόκλαντ στον Νότιο Πόλο. Τώρα η Τζιά βέβαια δεν αδωλάβει, έχει μόνο 6 ναυτικά μίλια. Πιστεύω ότι δεν διαβάζουν οι διανοούμενοι μας, οι οποίοι είναι και καλοπροαίρετοι και πατριώτες, δεν διαβάζουν σωστούς χάρτες. Θα πρέπει να προμηθευτεί η κυβέρνηση εκείνους τους χάρτες του Λουκόπουλου που είχαμε και στα σχολεία κρεμασμένους στους τοίχους, που είναι αποδεδειγμένα αξιόπιστοι, ναι. Γιατί εκεί βρίσκεται το λάθος. Εκεί. Και θέλει προσοχή. Το άλλο νέο είναι ότι ο 62ος γύρος των διερευνητικών επαφών θα αρχίσει 16 Μαρτίου. Δε, ναι, αυτό είναι, ναι. Εγώ είχα αρχίσει να ανησυχώ, φίλοι και γείτονες. Ανησυχούσα μήπως η Τουρκία δεν ήθελε πια το Αιγαίο. Αναρωτιόμουν γιατί. Γέμισαν σκουπίδια οι παραλίες των νησιών. Και τι θα κάναμε μετά χωρίς βαρβάρους. Ναι. Έπεσε η τιμή του ψαριού. Ναι. Και μη σου πω το πιο φρικτό απ' όλα, τον εφιάλτη. Ανιχνεύτηκε κορονοϊό στην ελληνική φαλοκρηπίδα. Τελικά δεν συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά, ευτυχώς, και η διαδικασία του ξεπουλήματος χωρικών υδάτων υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ θα προχωρήσει κανονικά. Να τώρα, είμαστε ήσυχοι δηλαδή. Είμαστε ήσυχοι. Τώρα βέβαια μάλλον η καθυστέρηση του 62ου γύρου οφείλεται, υποθέτω, στο ότι η Τουρκία είχε δουλειές να κάνει σέρβις στο Τσεσμέ, που είναι και παλιό πλοίο. Ναι, σωστά, ναι, ναι, ναι. Να εγγράφει υποθήκες με την άσκηση της γαλάζιας πατρίδας για κατοχύρωση δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Ευτυχώς όμως η κυβέρνησή μας, χάρη στις άοκνες ενεργειές της, επίστηκε και η Τουρκία ότι δεν κρατάμε κακίες εμείς και δεν τρέχει τίποτα. Αυτό βράδυτε. Έλειπε, έχουμε και το... Και αν δεν σου αυτά που ζητάς, θα σου δώσουμε και κάτι παραπάνω για τον κόπο σου. Ας είναι καλά οι δεξαμενές σκέψεις οι ελληνικές. Ναι. Και έτσι η Τουρκία σύρθηκε για άλλη μια φορά η τιμένη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Άλλη μια νίκη της ελληνικής. Έχουμε την κυρία Πελώνη. Α, είναι, ναι, ναι. Η οποία δήλωσε ότι δεν θα γίνουν παρελάσεις 25 Μαρτίου. Τώρα η δήλωση δεν αναφέρει τίποτα δυστυχώς για εκπροσώπηση της Γερμανίας. Αλλά υποθέτω ότι ο Κούλης μας... Έχει εκπροσώπηση Γερμανίας στην Ελλάδα. Ναι. Έχει τον Πρωθυπουργό. Ναι, καλά, εκτός αυτού, να μην έχει και μια άποψη η Γερμανία, έτσι, δική της. Και πιστεύω θα βιντεοσκοπήσει την παρέλαση, μωρέ. Με το κινητό του θα το στείλει στην Άγγελα, με τη σημείωση «Καγκελάρια ιδού ο στρατός σας», σαν άλλος Παναγιώτης Κανελόπουλος. Ναι, ναι. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει για να μην έχουμε και κανένα διπλωματικό επεισόδιο, δηλαδή. Ναι. Σωστά, σωστά. Πολύ ωραία τα θέτεις. Το σπουδαιότερο απ' όλα όμως είναι ότι δεν υπάρχει ειδική απαγόρευση για το πέταγμα του χαρταετού. Εκτός αν ο πολίτης με το χαρταετό πάει σε άλλο δήμο. Τώρα, δεν έχει διευκρινιστεί βέβαια ακόμα αν απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή σε τεστ PCR του χαρταετού. Εντάξει, μπορεί και ο πολίτης να είναι στο όριο του δήμου και ο χαρταετός να περάσει στο από εκεί δήμο. Καλά, τώρα ως γνωστόν. Θα κάνουμε έτσι. Πώς. Σιγά πια. Αυτό δεν το αναφέρανε. Υπάρχει και το deconfliction του ΝΑΤΟ. Δεν μπαίνει πρόβλημα. Ναι. Το θέμα είναι ότι όταν αποφασίσει σχετικά η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων για το αν πρέπει ο χαρταετός να υποβάλλεται σε τεστ ή όχι, αγαπητοί ακροατές, ο Ιόνιον FM θα σας ενημερώσει με έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Εγγυώμαι. Εγώ. Θέλω τώρα να πω κάτι, το οποίο δεν είναι χαλαρό. Η κυρία Αγγελοπούλου είναι που είπε για την άλωση της Τριπολιτσάς. Ναι, ναι, νομίζω ότι ήταν, ναι. Για προχώρα παρακάτω. Λοιπόν, στο ύμνο προς την ελευθερία του Διονυσίου Σολομού, ναι, που δυστυχώς ξέρουμε μόνο τους πρώτους δύο στίχους, περιγράφεται, αιτιολογείται η άλωση της Τριπολιτσάς, όπου πραγματικά έγιναν σφαγές.
αιτιολογεί τις σφαγές, τις εξηγεί γιατί έγιναν. Ναι. Και αυτό που λέει ο Σολωμός είναι ότι στην ουσία τα σπαθιά τα κρατούσαν οι αδικοσκοτωμένοι, δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, των χρονών της τουρκοκρατίας. Μιλούσε δηλαδή για τέτοιου είδους οργή. Ναι. Και λένε οι στίχοι, εφαίνω ντίσκοι, αναρρύθμιτοι, γυμνοί, κόρες, γέροντες, νεανίσκοι, βρέφει ακόμα στο βυζί. Όλη μαύρη μυρμηγκιάζει, μαύρη εντάφια συντροφιά, σαν το ρούχο που σκεπάζει τα κρεβάτια τα στερνά. Τόσοι, τόσοι ανταμωμένοι επετιούντο από τη γη, όσοι νάδικα σφαγμένοι από τουρκική οργή. Τόσα πέφτουνε τα θερισμένα στάχια στους αγρούς, σχεδόν όλα εκεί τα μέρη εσκεπάζονται από αυτούς. Θα μποφέγγει κανέν άστρο και αναδεύονται μαζί, ανεβαίνοντας το κάστρο με νεκρόσιμη σιωπή. Συνεχίζει, με τα μάτια τους γυρεύουν όπου είναι αίματα πηχτά και μες τα αίματα χορεύουν με βρυχίσματα βραχνά και χορεύοντας μανίζουν οι σωσέλινες κοντά και τα στήθια τους εγγίζουν με τα χέρια τα ψυχρά. Εκεί το έγγισμα πηγαίνει βαθιά μες τα σωθικά όταν όλη η λύπη βγαίνει κι άκρα αισθάνονται ασπλαχνιά. Έτσι το αιτιολογεί. Ναι. Η Αγγελοπούλου. Κύριε Αγγελοπούλου, δεν ξέρω. Είπε πάντως, έκανε στο Πακιστάν νομίζω να γιορτάσουμε μαζί, έκανε μια πρόταση επειδή είναι 50 χρόνια λέει το Πακιστάν ή το Μπαγκλαντές, δεν θυμάμαι τώρα, κάποιο κράτος το Μπαγκλαντές, ναι, όχι το Πακιστάν, τι λέω, να το γιορτάσουμε λέει μαζί λόγω του μεγάλου γεγονότος αυτού. Εντάξει, ό,τι μπορεί κάνει και η καημένη Αγγελοπούλου, δίνει και κανένα πλοίο εκεί πέρα που έχει ψάρει για πετρέλαιο. Ναι, κανένα γεωτρύπανο. Κανένα γεωτρύπανο. Ναι, ναι. Εντάξει. Στα πλαίσια της ελληνοτουρκικής φιλίας είναι αυτά. Ναι, και της εξηλαίωσης της αδικίας που έχει κάνει η Ελλάδα απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην Τριπολίτσα, βεβαίως. Έτσι είναι. Τους σκοτωμούς που είχαν κάνει και τα έσχη αυτά. Ναι, αυτά τα έσχη χωρίς λόγο, ενώ περνούσαμε ωραία. Τους σκότωναν. Ενώ περνούσαμε ωραία με τους. Ναι. Καλά, δεν περνούσαμε, το λέει και ο Σκάι. Ναι, ναι, το λέει και η τηλεόραση. Είμαστε αγνώμονες. Μάλιστα. Πάντως αυτό παθαίνεις όταν ξεκόβεις ένα γεγονός από το ιστορικό του πλαίσιο, αρχίζεις και λες κουταμάρες. Ναι, ναι. Η άρρωση της Τριπολιτζάς ήταν η πρώτη πολεμική πράξη σημαντική των επαναστατών, οι οποίοι άνθρωποι ήταν γεμάτοι οργή. Για όλα αυτά που ζήσανε αυτοί και αυτά που ζήσανε και οι προηγούμενοι. Τι να λέμε, και τα ξέρανε, αγράμματοι ήταν, αλλά τα μαθαίνανε μέσα από τα παραμύθια της γιαγιάς, του παππού και από γενναία σε γενναία μεταδίδονται αυτά. Ναι. Λοιπόν, ήταν αυτή η οργή. Και μην ξεχνάμε ότι στην αρχαία Αθήνα υπήρχε το λεγόμενο δικαστήριο των δίκαιων φόνων. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν μας το λένε. Ναι. Όπου στους δίκαιους φόνους, όταν δηλαδή κάποιος φόνος κρινόταν για κάποιο λόγο δίκαιος, οι ποινές οι οποίες επιβάλλονται ήταν εντελώς συμβολικές ή και καθόλου. Ο δίκαιος, ναι. 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 Εδώ λοιπόν έχουμε την δίκαια σφαγή. Σωστά. Αν και οι δεξαμενές σκέψεις το λένε κάπως διαφορετικά, αλλά εμάς δεν μας πειράζει, εμείς έχουμε τη δική μας άποψη. Ναι. Πρέπει να μελετήσουμε καλύτερα τις δεξαμενές σκέψεις. Τους διαβάζω, αλλά δεν μπορώ να τους καταλάβω καλά. Είναι και λίγο δύσκολα τα κείμενα. Ναι, 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 ναι. Πρέπει να είσαι σε υψηλό επίπεδο. Ναι. Δεν έχουμε φτάσει αυτά τα. Ναι, όχι. Αυτά κάποια στιγμή όμως θα πιστεύω να φτάσουμε κι εμείς. Μόνο, κάποια στιγμή θα το προσπαθούμε πάντως. Ναι, ναι, θα φανεί και εδώ από το ραδιόφωνο, από τα μικρόφωνα που μιλάμε. Θα φανεί στον κόσμο έξω. Να καλύψουμε τα κενά της κουλτούρας. Ναι, 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 ναι. Και όποιος έχει. Κάπου, ας πούμε, στο βιβλιοθήκη, δεν ξέρω, και όποιος έχει το βιβλίο αυτό με τον ύμνο στην ελευθερία, ας διαβάσει αυτούς τους στίχους που αναφέρονται στην άρρωση της Τριπολιτσάς. Έχεις δίκιο, βεβαίως. Θα ξεκαθαριστούν πολλά. Εσύ να κοιτάξεις να τα βρείτε τώρα το τριήμερο με την Άννα. Να... Όχι, πάει αυτό, πέρασε. Α, πέρα, πάει, ωραία. Τότε να πετάξετε χαρταετό. Θα πετάξουμε
Έτσι, να πετάξετε ένα χαρτάετό και να περάσετε και ένα μήνυμα με μάσκα, μια μάσκα έτσι να έχει ζωγραφισμένη. Κάτι τέλος πάντων, ρε παιδί μου, να γράφει κάτι. Ναι, ο χαρταετός, να φαίνεται, είναι ψηλά και φαίνεται, επηρεάζει. Περνάει μήνυμα, βέβαια. Περνά να περάσετε μήνυμα, αυτό λέω. Λοιπόν, καλό τριήμερο, Προκόπη. Καλό τριήμερο σε σένα και να... στους ακροατές μας και να κοιτάξουν όσο μπορούν να το ευχαριστηθούν. Να πάρεις τη μηχανή σου να ανεβείς ψηλά κάπου όπου μπορείς. Έτσι. Καλημέρα, καλημέρα. Της έχω φορέσει μάσκα στον προβολέα μπροστά. Να σε καλά, να σε καλά, Προκόπη. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Ακούτε Ionian FM.